Σε δυναμικά μέτρα προχωρούν και ισιτοπαραγωγοί, οι οποίοι δηλώνουν αποφασισμένοι να διεκδικήσουν την άμεση καταβολή των εκταρικών τους επιδοτήσεων. Σε έκτακτη Γενική Συνέλευση αποφασίστηκε ως πρώτο μέτρο η συγκέντρωση από σήμερα τρακτέρ στο κυκλικό κόμβο Τσερίου. Το ποτήρι έχει ξεκυλήσει μετά από πολύμηνες προσπάθειες τις οποίες είχαμε καταβάλει. Τόσο στο Υπουργείο Υγείας, τόσο στο Υπουργείο Οικονομικό. Είχαμε δει τα πολιτικά κόμματα. Τα αιτήματα είναι μπροστά σε όλους. Κανένας δεν έχει πει ότι έχουμε έστω και ένα αδικαιολόγητο αίτημα. Την προσεχή Δευτέρα οι σιτοπαραγωγοί θα πορευθούν με τα τρακτέρ τους στο Προεδρικό, το Υπουργείο Οικονομικών, τη Βουλή και το Υπουργείο Γεωργίας. Εκτός από την άμεση καταβολή των εκταρικών επιδοτήσεων από τον ΚΟΑΠ, ζητούν και αποζημιώσεις από τον ΟΓΑ στις περιοχές που πλήγηκαν από την ανομβρία. Αδικαιολόγητη η σιτοπαραγωγή, διαμηνεί ο Υπουργός Γεωργίας. Οι φίλοι σιτοπαραγωγοί δεν αντιλαμβάνονται γιατί αυτή τη στιγμή αποφάσισαν να κατέλθουν ή να λάβουν αυτά τα δυναμικά μέτρα. Έχουμε συζητήσει πάρα πολλές φορές με αυτούς. Όσον αφορά τις εκταρικές επιδοτήσεις, δεν υπάρχει κανένα ενδεχόμενο να στερηθεί από τους Κύπριους γεωργούς ούτε ένα ευρώ. Αυτές οι επιδοτήσεις δίνονται από την 1η του Δεκεμβρίου και μετά. Τις επόμενες μέρες, είπε ο Υπουργός, θα τους καταβληθούν 12 εκατομμύρια ευρώ. Οι σιτοπαραγωγοί διεκδικούν και εξαίρεση από την καταβολή του ΦΠΑ για την αγροτική γη.